Αρκετά αισιόδοξος είναι ο Δήμος Θάσου από τις μέχρι τώρα κρατήσεις, αλλά και την τουριστική κίνηση, η οποία σιγά σιγά ξεκινά, με τον Δήμαρχο Θάσου να αναφέρεται στο ένα channel πως οι κρατήσεις μπορεί να περάσουν ακόμα και τις περσινές, με τους τουρίστες να είναι κυρίως από τις βαλκανικές χώρες. Σύμφωνα με τις ενδείξεις, με τις κρατήσεις που έχουν ξεκινήσει νωρίς, με την προετοιμασία των καταλυμάτων και με μια χρονιά η οποία ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, την περσινή, που έδειξε ότι είμαστε ικανοί να αντέξουμε σε μεγάλους αριθμούς τουριστών, βεβαίως είμαι αισιόδοξος. Από εκεί και πέρα, οι πολλές συζητήσεις που γίνονται γύρω από θερμά επεισόδια ή από όλη αυτή την τεταμένη ατμόσφαιρα είναι κάτι το οποίο προβληματίζει τον καθέναν. Δεν μπορούμε να προδικάσουμε πράγματα. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι και πρέπει να κινούμαστε στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης ανεξαρτήτως από όλο αυτό το ψυχρό πολεμικό κλίμα που αναπτύσσεται από την πλευρά της Τουρκίας. Για την τουριστική κίνηση στη Θάσο αναφέρεται και ο ναύκληρος του πλοίου Άγιος Παντελεήμων, Παντελεήμων Χατζόγλου, στο ένα channel. Από τα λεγόμενα των τουριστικών γραφείων των οποίων έχουμε συζητήσει, η κίνηση θα έχει την ίδια δυναμικότητα και φέτος και ενδεχομένως να υπάρχει μια μικρή αύξηση. Θα είναι πολύ συχνά με το τρίτο καράβι το οποίο θα έρθει από την... με το τρίτο καράβι το οποίο θα υπάρξει στη γραμμή. Θα υπάρξει και ένα δρομολόγιο, θα υπάρχουν και δρομολόγια, μάλλον όχι ένα, κάποια συγκεκριμένα δρομολόγια από Κεραμότη προς Πρίνο. Ανοίγουμε μια καινούργια γραμμή φέτος για πρώτη φορά στο νησί. Επιπρόσθετα, ο Δήμαρχος έκανε έναν απολογισμό της περσινής τουριστικής περίοδου, αναφέροντας για ακόμη μια φορά πως το νησί βούλιαξε από κόσμο. Με πέρσι είχαμε φτάσει στο 100% της πληρότητάς μας. Η φέρουσα ικανότητα του νησιού απέδειξε ότι μπορεί να αντέξει αυτές τις πιέσεις. Βεβαίως μπορούμε να αντέξουμε και μεγαλύτερο αριθμό, όμως οψόμεθα.